Καλό απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Δημιουργικό το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ένα άλλο κορίτσι έπρεπε κανονικά να σας υποδεχτεί. Η Ρένα μας, Ρένα Καστρινάκη. Γεια σας. Καλώς την. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Χρόνια εσύ. Πολλά σε εσένα που γιόρταζες καταρχήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστός Ανέστη. Δεν είσαι μόνη σου. Έχεις δίπλα σου μια υπέροχη δημιουργική κυρία. Έχω μια καλεσμένη σήμερα και μαζί την έχουμε δηλαδή. Η Εύα η Σταματάκη θα μας δείξει σήμερα πάρα πολύ ωραία πράγματα και πολύ νόστιμα. Αλλά δεν πήγαμε στην κουζίνα, ήρθαμε εδώ πέρα. Θα τα κάνουμε εδώ πέρα όχι νόστιμα τα πράγματα. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Η Εύα λοιπόν τι κάνει? Εμείς τα είδαμε και δεν τα πιστεύουμε. Στην αρχή νομίζαμε ότι είναι γλυκάκια τα οποία τα τρως. Αλλά δεν είναι γλυκάκια τα οποία τα τρως. Είναι το υλικό που χρησιμοποιείς, Εύα, είναι. Είναι πολυμερής πυλός. Από αυτόν λοιπόν τον πολυμερή πυλό, η Εύα φτιάχνει όλα αυτά τα υπέροχα που βλέπετε εσείς στις οθόνες σας και θα δείτε και εδώ τώρα που έχουμε μπροστά μας. Πάρα πολύ ωραίες τάρτες για παράδειγμα. Αλλά δεν είναι για να τις φας, είναι για να τις κάνεις δαχτυλίδι για παράδειγμα. Είναι αξεσουάρ. Ομορφαίνει, δεν παχαίνει. Μ' αρέσει αυτό. Σκέψη. Λοιπόν, αυτή είναι μία τάση και μία μόδα. Υπάρχει πολύ καινούργια. Υπάρχει στο εξωτερικό, είναι και καιρό στο εξωτερικό. Απλά εδώ ακόμα είναι στα πρώτα στάδια. Δεν υπάρχει σε λεπτομέρεια πολύ. Ή τουλάχιστον δεν το έχουν εξελίξει ακόμα. Θα γίνει και εδώ σιγά σιγά. Εσύ το είδες, το έμαθες και αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό πότε? Εδώ και ένα χρόνο το κάνω αυτό. Βασικά είδα από κάτι πολύ απλό την ιδέα και έψαξα πάρα πολύ ώστε να δω μέχρι πού μπορείς να το εξελίξεις. Και επειδή είναι ρεαλισμός, μπορείς να το πας όσο και ένα τρόφιμο που μαγειρεύεις, μπορείς να κάνεις τα άπειρα πράγματα. Εσύ αυτά εδώ έμαθες να τα κάνεις μόνη σου. Εγώ, ας πούμε, φοράω στο ένα μου δάχτυλο μία κούπα η οποία έχει τσάι και μία φέτα λεμόνι μέσα και ένα πάρα πολύ ωραίο cupcake στο πλάι. Και αυτά δεν τα περιγράφω γιατί έτσι μου κατέβηκε, γιατί είναι ακριβώς σχεδιασμένα πάνω στο δαχτυλίδι. Τα μάθες μόνη σου να τα κάνεις? Έψαξα. Έχεις σπουδάσει κάτι? Ο, αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου σπούδασα. Αλλά αυτό ήταν. Είναι η αγάπη του να φτιάχνεις και να δημιουργείς. Είσαι δηλαδή κοντά στο αντικείμενο, δεν είναι ότι. Είναι καλύτερη, ναι, βέβαια. Ναι. Γιατί δεν θα ήταν εδώ, δεν ήταν καλύτερη. Είσαι λογίστρια και κάνεις αυτό. Όχι. Εύα, το είχες πάντα, είχες μια δεξιότητα και αυτό που λέμε τα χέρια σου έπιαναν. Ναι, μου αρέσει η λεπτομέρεια. Ό,τι εδώ και μ' αρέσει, όπως το είδα, ας πούμε, το είδα σε μορφή μαγνήτη, κάτι πολύ απλό. Και ρώτησα για το υλικό. Με το που το είδα λοιπόν και λέω: το υλικό είναι αυτό, ωραία. Μπήκα στο ίντερνετ, έψαξα ό,τι υπήρχε από βίντεο. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 3 έψαχνα τα ξημερώματα. Και έτσι. Σιγά σιγά εμπλουτίζει. Έπιασα, ναι, ναι. Τις ιδέες. Εσύ τι φοράς, τι σερβίρεις σήμερα? Εκλέρ. Πολύ ωραία. Τα οποία με έχουν... καφεδάκι. Ναι, ναι, καφές. Κράτα, εσύ, κράτα το έτσι ακίνητο. Είναι ένας δίσκος. Έχει καφέ, εκλεράκι και. Καφέ και δύο ειδών εκλέρ. Α, η Καστρινάκη φοράει βραχιόλι. Εγώ που είναι φοράω. Με τα Muppets σε cupcake. Μισοφαγωμένο μπισκότο βλέπω. Ήταν δύσκολη η ώρα που πέρασε. Είναι εδώ ο κύριος Cookie Master από το Muppet Show. Εδώ πέρα. Παιδιά, μοιάζουν πραγματικά σαν αληθινά. Και μυρίζουν κιόλα αληθινά. Θέλεις να το μυρίσεις? Να σου πω κάτι. Δώσε. Επειδή πρέπει να σκόψω το χέρι, ναι. Δώσε μου το μπισκότο, σε παρακαλώ. Μύρισε το μπισκότο. Μυρίζουν, είναι υπέροχα. Μα κάντε ένα κοντινό. Είναι σαν να είναι κανονικό. Έχεις μπροστά σου ένα μπισκότο να το φτιάχνεις. Ναι. Πρέπει να έχεις το πραγματικό, τόσο ώστε να μην αποκλείσεις πολύ από την πραγματικότητα. Και τη μυρωδιά, πώς την επιτυχάνεις, Βρυσέλη? Το μυρίζω. Και από εκεί πέρα παίρνω κάποια συγκεκριμένα αρώματα ζαχαροπλαστικής. Τα αναμειγνύω, τόσο ώστε να μου πλησιάζει περισσότερο στην πραγματική, στο πραγματικό άρωμα. Και είναι... το αναβατίζω την ώρα που πλάθω τον πυλό. Γιατί αλλιώς μετά δεν εμποτίζει, κρατάει. Εμποτίζει λοιπόν με το άρωμα, ναι, τον πυλό και έτσι είναι ένα αξεσουάρ που μυρίζει, κρατάει, ναι, σχεδόν σαν το πρωτότυπο. Ναι. Αυτό μου έχει σπάσει τη μύτη. Ναι. Θέλεις να το δαγκώσεις, παιδιά? Είναι... Αυτό είναι το ζητούμενο, να μπερδεύεται όλος. Δείτε ένα δαχτυλιδάκι. Τα έχει μπερδέψει ποτέ κανείς? Ναι. Και? Έρχονται... όταν τα πρωτοφτιάξω, ας πούμε, και δεν έχει τη βάση του και είναι μέσα στο χαρτάκι όπως αυτά, όταν τα βάλα και τα βάλα στο ταψί, τα βάζω στο φούρνο και ψήνονται αυτά. Σωστά. Ναι, γιατί ο πολυμερός πυλός θέλει μια διαδικασία, το βάζεις και στο φούρνο, το γυαλίζεις, το κάνεις διαφορά του. Οπότε, όταν κάποιος το βλέπει μέσα στο ταψί, λέει δεν γίνεται και μυρίζει έτσι όπως μυρίζει. Ας δοκιμάσω λίγο. Κρατήσανε οι κυρίες απέναντι στις κάμερες, νομίζαν ότι είναι γλυκό γλυκάκι, κανονικό γλυκάκι. Αυτό το ξέρετε, το πολύ αγαπημένο γεμιστό μπισκότο. Τώρα μπορείτε να το κρεμάσετε, κυρίες μου, και στο λαιμό σας. Φαντάζομαι ότι όταν κυκλοφορείς με αυτά, θα έρχονται να σε ψαχουλεύουν, να δουν αν είναι κανονικό, αν τρώγεται. Ισχύει αυτό, ισχύει. Και μπορεί να το φορέσει και μια μεγαλύτερη κυρία που έχει έτσι μια διάθεση πιο παιχνιδιάρικη και φυσικά τα πιτσιρίκια και τα τρέντι κορίτσια σαν την Ρένα εδώ και την Ανδριανή.
και ένα πιο μικρό κοριτσάκι. Βέβαια. Δηλαδή έχουμε όλες τις ηλικίες. Και από μένα που ας πούμε μου θυμίζουν κουκλόσπιτα, γιατί είναι σε κλίμακα κουκλόσπιτου τα περισσότερα. Mm-hmm. Και σε όλες τις φάσεις. Και ένα κοριτσάκι ειδικά που παίζει και με τις κουκλές τρελαίνεται. Εσύ τα προτείνεις αυτά σαν κοσμήματα. Δηλαδή, εγώ έχω μία πάρα πολύ ωραία τούρτα σοκολάτα εδώ στο δάχτυλό μου. Μυρίζει έτσι, παρακαλώ. Είναι απίστευτη η σοκολάτα που έχω βάλει μέσα. Μυρίζει σοκολάτα, κανονικά. Και έχει και το γυάλισμα της σοκολάτας γύρω-γύρω. Το γλάσο. Αυτά, ναι, είναι σαν να έχει βάλει γλάσο. Και η φέτα που βλέπεις είναι η φέτα που έχει κοπεί από την τούρτα. Αυτή εδώ. Ναι, έχει κοπεί από την τούρτα. Όταν μου το είπε, εγώ έπαθα σοκ. Δηλαδή στην ουσία μαγειρεύω. Κόβεται κανονικά. Θα να τα βάλω όλα. Πίτσα. Όλα θα τα βάλω, περίμενε. Είναι πολύ. Είναι προσπόληση όλα αυτά, έτσι. Και θέλω από το δεμποκάρι, να σε ρωτήσω, δεν πειράζει. Γιατί θα αναρωτιέται ο κόσμος που μας βλέπει αν είναι πολύ ακριβά αυτά τα αξεσουάρ ή αν κάποιος που έχει ένα μαγαζί και θέλει να σου ζητήσει μία παραγγελία. Κοιτάξτε, για τις εποχές που είμαστε τώρα, προσπαθώ να μην τα έχω να είναι, ας πούμε, μία προσιτή τιμή. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ακριβά. Εμείς έχουμε δώρα πάντως να σας κάνουμε. Εντελώς δωρεάν θα φτάσουν στα δικά σας χεράκια και στα δικά σας αυτά και τα δώρα αυτά που σας παραχωρεί η Εύη. Έχω. Ναι, είναι, πρέπει να κάνεις μια ειδική κατασκευή με κοκορέτσι για το ζερβό. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο δαχτυλίδι. Έχω δαχτυλίδι εδώ, παρακαλώ. Το οποίο έχει και το τσαγάκι του και το cupcake του απάνω. Το κεϊκάκι του. Και έχω και πάρα πολύ ωραία ντονατσάκια. Τα οποία θα δείξουμε και πώς τα κάνουμε. Θα μας δείξει και η Εύη. Αχ, το ένα μου βγήκε. Η σοκολάτα μου βγήκε. Το ένα το σοκολάτα. Σε σκουλαρίκι, στείλτε το ονοματεπώνυμό σας στο 19400 και οι δύο πρώτες, με την ένδειξη κόσμου μας στείλτε, και οι δύο πρώτες θα κερδίσουν, η μία το δαχτυλίδι και η δεύτερη τα πολύ ωραία σκουλαρίκια ντόνατ. Θέλεις να ξεκινήσεις να δούμε πώς είναι αυτός ο πολυμερής πυλός. Είναι αυτό το πράγμα που κρατάς στη χέρια. Αυτό εδώ, το οποίο το φτιάχνεις στο χρώμα, είναι 5 βασικά χρώματα, τα κάνουμε εμείς. Όπως θέλουμε, βλέποντας ένα πραγματικό ντόνα. Δεν φτιάχνεις κι εσύ, μαντάμ σου σου. Θα φτιάξεις αυτό που έχεις μπροστά, ναι, σου. Ναι. Που είναι ένα τόσο δά, ένα πετίτ. Ναι. Κοιτάξτε πόσο λίγη ποσότητα χρειάζεται, ας πούμε. Ένα λόγος, γιατί μπορεί να κάνεις και πιο μικρά, όπως αυτά στα κάπια που είναι δίπλα από τα πλήτανάκια. Ναι, τα μικρούλια αυτά. Mm-hmm. Αυτά βέβαια όλα η Εύα τα φτιάχνει με τα χέρια της. Τα τόσο δα μικρούλια που ούτε καν μπορείς να τα κουμπίσεις, ας πούμε, που είναι τόσο δα μικρά, και όμως εκείνη κάθεται και τα φτιάχνει σιγά σιγά. Χαρά στην υπομονή σου. Χαρά στην υπομονή σου. Συνήθως δουλεύεις τι ώρες? Όλες. Όλες. Έχεις φάει κόλλημα, είναι όλη μέρα με αυτό. Όποτε μου έρθει μια έμπνευση εδώ, ένα τρόφιμο το οποίο φαίνεται λαχταριστό, θέλω να το κάνω. Σ' αρέσουν τα γλυκά, νομίζω, ε. Ναι. Έχουμε και αλμυρό όμως. Έχουμε και ένα χάμπουργκ με πατάτες στη γωνίτσα. Έχουμε συγγνώμη για όλα τα γούστα. Θέλω να σας πω ότι το ντόνατ που θα σας δώσουμε είναι δαγκωμένο το ένα. Ναι. Αλλά είναι συλλεκτικό το δάγκωμα. Με τη λεπτομέρεια μέσα και τη σοκολάτα, σαν μόλις να έχει κυλήσει, σαν μόλις να έχει βγει. Δεν θα το δείξετε, δεν πειράζει, θα το φανταστείτε οι τηλεθεατές και θα το δει η κυρία που θα το κερδίσει. Ωραία, για ξεκινήστε, λοιπόν, κορίτσια. Ρένα, για να δούμε ένα μικρό βαλάκι. Τι θα κάνει σήμερα. Έτσι. Σήμερα τη θέση τη μαθήτρια Καστρινάκη. Μόνο εσείς θα την έχετε. Θα σας πάρω και εγώ το. Και εσύ και αυτό. Μπορούμε να βρούμε εργαλεία από το σπίτι μας. Εγώ στην ουσία έφτιαξα μόνη μου. Όπως μία οντόβουρτσα. Ναι. Ένα μηχανικό μολύβι το οποίο το άδειασα και έχω βάλει μέσα μία καρφίτσα. Α, να κάνω τις λεπτομέρειες. Ας πούμε η υφή που βλέπετε εκεί πάνω στην τούρτα. Ναι. Στα κομματάκια της τούρτας από μέσα. Ναι. Μια σαν παντεσπάνη. Έχει γίνει λίγο-λίγο-λίγο με αυτό εδώ το εργαλείο. Το τσιμπάς λίγο-λίγο και σου δίνει αυτή την αίσθηση. Όσο πιο χαλασμένο είναι. Εισαγωγικά, τόσο πιο λιθοφανές είναι. Σωστά. Ωραία. Έχουμε αυτή τη λεπτομέρεια που λέμε δεν την πιάνει η κάμερα σε καμία περίπτωση. Ναι, μόνο από τις φωτογραφίες μπορείτε να τα δείτε. Είναι τόσο λεπτομέρεια αυτή η λεπτομέρεια που φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού. Only. Κοίτα αυτό. Δουλεύετε εσείς, δουλεύετε. Ωραία, δουλεύουμε. Μοιράζουμε εδώ ότι έχουμε μπροστά. Ωραία, δεν σου κόψω ένα κομματάκι. Ναι, το δουλεύεις κι εσύ. Θες. Αυτό είναι ένα απλό γυαλόχαρτο. Ναι. Το σκληρό γυαλόχαρτο που χρησιμοποιούμε στις οικοδομές. Και κάνουμε υφή. Και κάνουμε την υφή, πατάμε ελαφρώς, δεν θέλει πάρα πολύ δύναμη. Ωραία. Και μετά παίρνουμε μια δοντολυφή. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το εργαλείο ή θες αυτό, τι θέλεις. Και κάνουμε γύρω-γύρω, έχει μια εσοχή το ντόνατ. Εδώ, ας πούμε, φαίνεται. Α, μάλιστα. Σαν να είναι δύο. Ναι, είναι στην ουσία αυτό που είναι ψημένο πάνω και κάτω και στο κέντρο έχει, δεν έχει φουσκώσει τόσο. Ναι. Όταν το πετάνε, ας πούμε, στιγάνει στο φούρνο που το βάζουμε. Στο τηγάνι. Ναι. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την οδοντολφίδα και αν έχουμε το εργαλείο βεβαίως, κατάλληλο, ναι, έτσι. Οπότε έχουμε αυτήν εδώ τη μορφή. Ωραία. Εύκολα δουλεύετε, Ρένα.
Είναι σαν πλαστελίνη στην ουσία. Απλά δεν πρέπει να το δουλεύεις πολύ, γιατί ίσως μετά μπορεί να γίνει και σαν τσίγκλα. Μπορεί να μαλακώσει πάρα πολύ. Αυτά ξυλάκια από το κινέζικο. Ο καθένας μας έχει σπίτι, το πιστεύω. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Παίρνεις, κάνεις τρύπουλα στη μέση. Και λίγο-λίγο το γυρνάς. Και έχουμε την πρώτη μορφή. Όπως όταν είναι άψητο, στην ουσία. Ναι. Καστρινάκι το έχεις κι εσύ, σε βλέπω. Φυσικά και το έχω. Εδώ πέρα μιλάμε για καλλιτέχνη. Να μην τα σηκώνετε, να τα αφήνετε κάτω, το δείχνει πολύ στην κάμερα για να τα δείτε και εσύ άνετα. Στην ουσία είναι σαν να είναι ψημένο αυτό το στάδιο. Αυτό τώρα το χρώμα τι είναι. Είναι κυμολίες, ξυσμένες κυμολίες. Τις οποίες χρησιμοποιείς για σκίαση. Σε πολλή απόχρωση που δίνουν. Ναι, εγώ χρησιμοποιείς πορτοκαλί και καφέ, το οποίο είναι το ψήσιμο, το ψήνεις από πάνω, παίρνει αυτό το χρώμα. Ναι, όντως. Αλλά τα χρησιμοποιούμε πριν το ψήσουμε αυτό, έτσι. Πριν, ναι, γιατί το να ψήθει δεν αλλάζει χρώμα. Αυτό που του δώσεις είναι. Α, ναι, σωστά. Εκτός αν το ψήσεις πολλή ώρα και το δεις απλά αρπαγμένο. Ψηθεί από μόνο του κανονικά. Ναι, ναι. Και από κάτω μπορεί να γίνει. Ωραία. Κάνουμε και τις δύο πλευρές, έτσι. Ναι, να φαίνεται. Μπορούμε να το κάψουμε και λίγο πάνω. Βάλουμε μαύρη κυμολία. Μπορείς βεβαίως, αν θέλεις. Αναλόγω στις ορέξεις. Και πώς να το δείχνεις. Θες να το κάνεις και εσύ το δικό σου. Ναι, για να δούμε. Βάζει το λέμε υλικό. Να το ψήσουμε. Το ψήνουμε στο φούρνο. 115 βαθμούς, 10 λεπτά. 10 λεπτά και δεν χρειάζεται πάρα πολύ ώρα. Δεν θα φτιάξουμε. Όχι, 10 λεπτά. Εκτός αν κάνεις ένα μεγάλο που αναλόγως το μέγεθος θα το βάλεις παραπάνω ώρα. Θα το δεις. Ας πούμε, το μπισκότο θέλει 15 λεπτά παραπάνω. Εμείς θέλουμε να βγει και να είναι σκληρό. Δεν θέλουμε να έχει καθόλου ελαστικότητα. Αυτό στην αρχή είναι μαλακό γιατί είναι ακόμα στο φούρνο. Αυτό όσο κρυώνει. Και μετά τα χρώματα και η υφή του είναι αναλύωτη, δηλαδή δεν χαλάει. Μπορεί μια κυρία ακόμα και βουτιά στη θάλασσα να κάνει ή να πλύνει τα χέρια της και να φοράει το δαχτυλίδι. Γιατί μετά του περνάς και ένα βερνίκι, ας πούμε, από πάνω. Α, γι' αυτό γυαλίζει. Σταθεροποιείται, ναι. Α, μάλιστα. Θέλω να σου πω ότι έχουν φτάσει ήδη πάρα πολλά μηνύματα. Είπαμε ότι στις δύο πρώτες θα το δώσουμε και αυτό είναι και το σωστό και το πρέπον. Οι δύο πρώτες που στείλατε τα μηνύματά σας και μάλιστα ήταν ακαριαίο το μήνυμα, έφτασε τόσο γρήγορα όσο το είπα. Νεκταρία Δερμιτζάκη και Λιδάκι Άννα Μαρίνα. Κυρίες μου, θα τολμήσω να δώσω στην Νεκταρία το δαχτυλίδι και στην Άννα Μαρία τα σκουλαρίκια ντόνατ. Μπράβο, σας χαίρομαι. Λοιπόν, βλέπετε και μία διεύθυνση στο Facebook, είναι η διεύθυνση της Εύας. Σελίδα, βασικά. Η σελίδα σου. Facebook. Εκεί μπορείτε να δείτε αναλυτικά τι σχέδια φτιάχνει, πώς δουλεύει. Συνεχίστε να δουλεύετε. Για ωραία, συνεχίστε. Λοιπόν, εδώ έχουμε υγροποίηση τον πυλό. Με ποιο τρόπο, έχουμε ένα ειδικό υλικό που υγροποιεί τον πυλό. Σε υγρή μορφή το κάνει. Από πού το προμηθεύετε κάποιο. Από βιβλιοπολία, όπως και τον πυλό. Α, ωραία. Και γίνεται όταν λέμε υγρό, δηλαδή γίνεται σαν τη δαχτυλομπογιά, σαν. Γίνεται σαν τη σοκολάτα, τη λιωμένη. Σαν λιωμένη σοκολάτα. Απίστευτο. Σε αυτή τη φάση θα βάλουμε. Το οποίο εκεί το έχω αρωματίσει επίσης, μπορείς να μυρίσει. Σοκολάτα κανονική. Ναι. Την πατά κανονικά. Τρως πολυμερή πυλό. Και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μπορεί να το απλώσει. Εγώ θα κάνω κάτι άλλο τώρα εδώ. Μάλιστα. Θα κάνω το δαγκωμένο. Κανονικά αυτό για να το κάνει το δαγκωμένο πρέπει να το βάλει και λίγο στο ψυγείο για να μην το πατήσει, ας πούμε, και χάσει το σχήμα του. Κόβει ένα κομμάτι από εδώ. Η Ρένα απλώνει το γλάσο τη σοκολάτα. Και η Εύα με το κοπίδι υποτίθεται ότι δαγκώνει το. Μπουκίτσες. Είναι έτσι στην αρχή. Αλλά εμείς. Θέλω να το πειράξουμε πίσω εδώ να φαίνεται. Ναι, φαίνεται τώρα. Ωραία. Μετά παίρνουμε αυτό το εργαλειάκι εδώ και το κάνουμε. Το χαλάω. Με την καρφίτσα, ναι. Σαν να έχει τα σημάδια από τα δόντια. Ναι. Και μέσα όταν είναι που είναι σαν. Σαν το πα σπάνια, α πούμε, σαν τη ζύμη που είναι εδώ μέσα. Από το ζυμάρι που σου δίνει, δεν είναι ένα ενιαίο κομμάτι. Είναι αφράτο. Μπορεί να το διακοσμήσει αν θέλει. Είναι δουλειά και ταλέντο που. Που το έχουν τα χεράκια σου. Και νομίζω ότι όποιο αγαπάει τη χειροποίητη τη δουλειά. Μπορεί να το κάνει. Πόσο χαλαρώνεις και πόσο σε ηρεμεί αυτή η φάση του να δημιουργείς τέτοια. Να πίστευε το συνέστημα, να πιάνεις κάτι το οποίο δεν έχει μορφή και να το κάνεις εσύ να μοιάζει με κάτι αληθινό. Αυτή είναι η επιτυχία σε ό,τι και να φτιάχνεις. Σε κάτι που το έχεις φανταστεί ότι το θέλεις να μοιάζει βασικά. Αυτό το δείτε όμως, θα το δείτε εκεί που είναι το δαγκωμένο του ντόνατ, πώς είναι στην πραγματικότητα για να μην ξαναπεί. Εκεί πίσω στο σακουλάκι του. Εγώ το έχω καλέ. Αυτό είναι, θα γίνει έτσι στην ουσία όταν ψηθεί. Θα το βάλουμε, θα ψηθεί και θα μας δώσει. Έκανε και τη βανίλα πάνω. Και βανίλα και τη σοκολάτα. Το κάναμε λίγο ανάπτυξη. Θα μπορούσε να δουλέψει άνετα σε ζαχαροπλαστείο, θέλω να σου πω. Ναι, αν δείτε και τα cupcake που έχει
μικρή ζαχαρόπαστα. Ναι. Όπως αυτό εδώ που φοράει. Και αυτό εδώ που φοράει η Ρένα μας. Είναι από πραγματικές εικόνες, αληθινά κάποια. Άρα οπότε... Θέλω να τους πεις και ένα μυστικό. Μυστικό. Πώς κάνεις το cupcake το από κάτω. Α, κοιτάξτε, όταν δουλεύετε με μινιατούρες, τα πάντα μπορείτε να ψάξετε. Σκεφτείτε από η βάση του cupcake. Για δείξτε μας το cupcake, πράγμα. Ναι. Α, εννοείς το χαρτί που ναι, μπορείς να κρατάς το cupcake. Τι μπορεί, ναι. πώς μπορεί να το έχει φτιάξει. Μπορεί να είναι. Τι σας θυμίζει. Είναι κάτι που όλοι έχουμε στο σπίτι μας. Γόμα λέει από μολύβι. Όχι. Γόμα, όχι. Είναι πολύ χοντρό για να είναι μολύβι. Είναι καπάκι από δοντόκρεμα. Πόσο δίκιο έχεις. Και όμως είδες ότι δίνει ακριβώς το ίδιο σχέδιο. Ακριβώς να έχει βάλει. Οπότε βάζεις τη βάση και μετά δημιουργείς από πάνω τα χρώματα, τα σχέδια. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Στη σελίδα της Εύα στο Facebook θα δείτε και πολλά πράγματα που φτιάχνει, αλλά και πολλές οδηγίες πώς θα τα φτιάξετε εσείς. Και φυσικά επικοινωνείτε μεταξύ σας όλοι οι χειροτέχνες, οι crafters, για να ανταλλάσσετε ιδέες.